Έτσι. Καλησπέρα σας. Το θέμα μας, η φυσική και μεταφυσική συλλογική οντότητα ελληνική πατρίδα. Εξ αρχής όταν το λέμε αυτό, αρχίζουν τα ερωτήματα. Υπάρχει ελληνική πατρίδα, υπάρχει ο ελληνισμός. Υπάρχουν δύο απόψεις. Η μία είναι η επικρατούσα άποψη του κράτους, του συντάγματος, του νεφελώματος του αριστερού που επικρατεί στην κοινωνία και επικάθεται πάνω μας, ότι δεν υπάρχει ελληνική πατρίδα, δεν υπάρχει ο ελληνισμός. Επομένως, εδώ χρειάζεται μια απάντηση. Και αν πάμε στην άλλη άποψη, ότι υπάρχει ελληνική πατρίδα, υπάρχει ο ελληνισμός. Ως τι υπάρχει, εδώ έχουμε πάλι δύο δοξασίες. Η πρώτη δοξασία είναι ότι ο ελληνισμός υπάρχει μόνο ως ιδέα, αφηρημένη, ή μόνο ως αρχαιοθρησκεία, η οποία υπάρχει ως κοσμοπολιτική θρησκεία, ιδεολόγημα, εθνισμός ίδια. Αυτό αξίζει να το δούμε πολύ καλά. Λέμε ότι ο κύριος σήμερα εχθρός μας, ο ιδεολογικός, είναι η αθεία. Ότι ο χριστιανισμός, η Εκκλησία υπάρχει, αλλά πλέον είναι ιδεολογικό πτώμα. Ελάτε όμως που εδώ στα σπλάχνα αυτών που δέχονται ότι υπάρχει κάτι από τον ελληνισμό, εδώ βρίσκεται ο μεγαλύτερος εχθρός μας, τον οποίον και είναι δύσκολο να τον αντιληφθούμε. Εγώ προσωπικώς έκανα χρόνια να καταλάβω τι είναι αυτό το πράγμα. Και λέει το Σουτζού, το κλασικό του πολέμου, αν δεν καταλάβεις τον εχθρό σου, λίγα είναι τα ψωμιά σου. Δυστυχώς. Μεγάλη αλήθεια. Και μεγάλη αλήθεια για την ελληνική κοινωνία, η οποία υφίσταται σήμερα του κόσμου τα δεινά, όμως δεν τολμά καν να θέσει το ερώτημα ποιος είναι ο εχθρός μου, γιατί αντιμετωπίζω δεινά. Αν δεν το θέσεις αυτό, γι' αυτό όπως λένε και οι αρχαίοι σοφοί, ένας λαός είναι σε φόρμα αν μπορεί να ονοματίσει τον εχθρό. Δεν αρκεί όμως να τον ονοματίζεις, οφείλεις και να τον καταλάβεις καλά. Αλλιώς θα χάνεις κάθε μάχη, λέει το Σουτζού. Λοιπόν, η δεύτερη άποψη είναι ότι ο ελληνισμός είναι οντότης. Βιολογική, ιστορική, γεωγραφική και κρατική. Ας αρχίσουμε βλέποντας τι σημαίνει ελληνική πατρίδα, τι σημαίνει ελληνισμός, τι σημαίνει πατρίδα. Όπως λέει ο Απολλώνιος Τιανές, πατρίδα είναι
η γη που έχει τις θήκες των προγόνων. Λέει όλη η φράση, μάλιστα, που λέει εξής. Μπορεί να ζήσεις και να ευτυχήσεις σε οποιαδήποτε γη. Όμως η πατρίδα είναι η γη που έχει τις θήκες των προγόνων. Τι σημαίνει αυτό? Η λέξη προγόνο σημαίνει ότι είναι η πρόγονη η δική σου. Όχι φανταστική. Δεν είσαι ρομαντικός θαυμαστής κάποιον. Όπως ο φίλος μου από την Ουαλία, ο οποίος είναι ρομαντικός θαυμαστής του ελληνισμού και αναδιωτής του όσο μπορεί. Όμως είναι σοβαρός άνθρωπος και ποτέ δεν είπε «Είμαι Έλλην». Όταν τον ερωτούν λέει «Είμαι Ιουαλός». Λοιπόν, πρόγονοι οι θηκοί σου και έχουν εδώ τις θήκες, τα μνημεία δηλαδή, του στάφους τους. Δηλαδή υπάρχει γεωγραφική συνέχεια, υπάρχει ιερή γη της πατρίδος, επειδή εδώ είναι οι θήκες των προγόνων. Εθαύμασα που είδα στην τηλεόραση έναν μεσόκοπο κύριο Εβραίο από αυτούς που επικίζουν παράνομα στη Δυτική Όχθη, πέρα από τους εγκεκριμένους οικισμούς. Και μάλιστα πολλές φορές τους βγάζει και ο Ισραηλινός στρατός. Και τον ερωτά ο δημοσιογράφος, γιατί επιμένετε να κάθεστε εδώ, και λέει, διότι εδώ υπάρχουν τάφοι των πατριαρχών. Πολύ κλασική απάντηση. Που δει σημερινός νεοέλλην θα τολμήσει να τη δώσει. Γιατί θα τον λιθοβολήσουν δηλαδή. Λοιπόν, και βεβαίως ο πρόγονός σας δεν είναι μόνο επειδή έχετε τη βιολογική συγγένεια, είναι επειδή υπάρχει και η συνέχεια η ιδεολογική πολιτιστική. Εάν εγώ αλλάξω ηθαγένεια και από Έλλην γίνω μαμεθανός, από Έλλην γίνω μαρξιστής, από Έλλην γίνω κοσμοπολίτης διεθνιστής, όλα αυτά που λέμε είναι θρησκείες, εννοείται, αν γίνω χριστιανός, αν γίνω βουδιστής, τότε αυτομάτως αλλάζω και προγόνους. Αυτομάτως. Γι' αυτό θα έχω κρεμάσει πάνω από το κεφάλι μου τις εικόνες των προγόνων. Όπως τις βλέπετε. Θα είναι ο Μάρξ, ο Έγγελς, ναι, και οι άλλοι αστέρες, θα είναι ο Χριστός, η Παναγία, θα είναι οι Βούδες και ούτω καθεξής. Λοιπόν, με αυτόν τον ολιγόλογο ορισμό που λέει η γη με τις θήκες των προγόνων εννοεί κάτι κύριο επίσης. Την ιστορική πολιτιστική συνέχεια. Είναι πρόγονοι μου, επειδή σέβομαι τις ιδέες τους και έχω τις ίδιες. Αν εγώ αρχίζω να τους υβρίζω και να λέω οι πρόγονοι μου ήταν ειδωλολάτρες, δεν ήξεραν το σωστό, ήταν βλακεία όλα αυτά που έλεγα, κοιτάξτε, εκεί είναι η Ακρόπολης και λάτρευαν την Αθηνά, τον Ερεθέα και τον Θησέα.
Πολύ κακώς έκαναν, δίκιο έχει ο Μάρξ που λέει ότι το σωστό είναι η αθεία. Ή ο χριστιανισμός που λέει για το δικό του το Θεό και ούτω καθεξής. Τότε έχω διαρρήξει οριστικά τη σχέση με τους προγονούς και με την οικογένειά μου και με τα πάντα. Γι' αυτό λέει ο Χριστός και εχθροί του ανθρώπου η οικιακή αυτού. Διότι ευαγγελίζεται ακριβώς ένα σχίσμα. Σχίσμα στο ίδιο το κοινωνικό σώμα. Η κοσμοπολιτική θρησκεία είναι το σχίσμα στο κοινωνικό σώμα και η προσοχή εδώ. Επειδή μετά την εποχή της ακμής η τύχη του οικοδομήματος της πολιτείας έχουν ρογμές. Η ιντελιγένσια της κοσμοπολιτικής θρησκείας τι επιδιώκει. Βάζει μια σφήνα σε μια ρογμή και τη χτυπάει με την σφήρα ούτως ώστε να προκληθεί το σχίσμα στο κοινωνικό σώμα. Επίσημος όρος της φιλοσοφίας της ιστορίας. Schism in body social. Λοιπόν, πατρίδα σημαίνει τρία πράγματα. Συνέχεια στο γένος, στην πολιτιστική ιστορική συνέχεια και συνέχεια γεωγραφική συνέχεια της γης. Η βιολογική ενότητα. Υποστηρίζομαι ότι έχουμε την βιολογική συνέχεια με τους αρχαίους μας προγόνους. Τη συνέχεια του DNA. Εδώ, στη γαλάζια μας χώρα, η λέξη DNA είναι σαν βομολογία, όχι όμως σε άλλες χώρες. Στο Ισραήλ, για να πιστούν ότι έχεις δίκιο στην αίτησή σου ότι είσαι Εβραίος και να πας εκεί, σου κάνουν DNA. Λοιπόν, τότε έχουμε την βιολογική συνέχεια, δεν χρειάζεται να το λεπτολογούμε. Δεν χρειάζεται καν να μπούμε στις λεπτομέρειες της ανθρωπολογίας, όπου ακριβώς για να χτυπήσει το ελληνικό κράτος την ικανότητά μας να ισχυριζόμεθα ότι έχουμε την βιολογική ενότητα, γι' αυτό κατήργησε και την τελευταία έδρα ανθρωπολογίας που υπήρχε στο Πανεπιστήμιο, όταν απεδίωσε ο καθηγητής Ιωάννης Κούμαρης. Έτσι, στις αιτιάσεις των Σκοπιανών, ότι αυτοί είναι οι γνήσιοι Μακεδόνες, και στις αιτιάσεις των Τούρκων, ότι αυτοί είναι οι γνήσιοι αρχαίοι κάτοικοι της Μικρασίας, η Ελλάς δεν έχει επιστημονική απάντηση. Μπορεί να γράφω εγώ και εσείς, οι οποίοι όμως δεν έχουμε κάποια επίσημη σφραγίδα. Λοιπόν, είναι σημαντικό ότι αυτή την εποχή που υπάρχουν οι πιο περίεργες πανεπιστημιακές έδρες, αυτό δεν υπάρχει. Λοιπόν, δεν πρέπει όμως, δεν έχουμε ανάγκη να καταφεύγουμε στις ανθρωπολογικές λεπτότητες. Λέω συνήθως το εξής. Αρκεί μια επίσκεψη στο μουσείο της γειτονιάς σας, όπου θα δείτε τις πρωτομές, τις αρχές, όχι τις εξειδανικευμένες, τις κλασικές, με την ευθεία μύτη, τα πορτρέτα, τα ρεαλιστικά της ελληνιστικής ρωμαϊκής εποχής. Εκεί θα δείτε ότι είστε ήδη. Εκεί θα συναντήσετε και όλους τους γνωστούς σας. Είδα το πορτρέτο του Αυτοκράτορου Τραϊανού και μου θύμισε
πολλούς συγχωριανούς μου, ίδιος ακριβώς. Λοιπόν, δεν το συζητούν. Γιατί ο πόλεμος εναντίον της βιολογικής ενότητος. Γιατί ομιλούν και λέγουν όλοι ότι δεν είμαι Έλληνες βιολογικός. Διότι οι εχθροί του ελληνισμού και αυτοί που έχουν ασπαστεί κοσμοπολιτικές θρησκείες μισούν τον εθνισμό που άφησαν και θέλουν να τον χτυπήσουν. Και εκεί είναι και αυτό είναι το στιλέτο στην καρδιά του. Διότι αν δεν έχω τη βιολογική συνέχεια, δεν έχω απολύτως τίποτε. Δεν έχω κανέναν τίτλο κυριότητος. Χαίρονται οι Έλληνες για την Αμφίπολη. Την προβάλλει η κυβέρνηση. Σωστή την προβάλλει, αφού η κυβέρνηση δεν δέχεται τη βιολογική ενότητα. Και όταν δίδει και δίδει την ελληνική ηθαγένεια και στον Ιωνδήποτε. Και είπε και ο Πρωθυπουργός ότι πιο Έλληνα από εμάς είναι ο κύριος Αντετοκούμπο. Και εγώ ρωτούσα και κανείς δεν μου απήντησε. Πρόγονοι του κυρίου Αντετοκούμπο έκτισαν την Αμφίπολη. Είναι αφρικανική τέχνη. Λοιπόν, για να διεκδικώ εγώ την Αμφίπολη, για να χαίρομαι, για να αισθάνομαι εθνική υπερηφάνεια, για να λέω είναι δική μου και δεν είναι δική σας, οφείλει αυτός που είναι εκεί και αυτοί που την έκτισαν να είναι πρόγονός μου, κυριολεκτικά. Δεν μπορεί να χαίρομαι ως ρομαντικός θαυμαστής της ελληνιστικής εποχής. Επίσης, αν εγώ δεν έχω τη βιολογική συνέχεια, πώς διεκδικώ το όνομα της Μακεδονίας σωστή. Όσο μεγαλύτερος θαυμαστής της Μακεδονίας, και τι λέω, ο κύριος Αντετοκούμπο είναι πιο Μακεδόν από τον κύριο Γκρουεύσκη, δεν θα το πιστέψει. Λοιπόν, ως τι, ως τίποτα. Λοιπόν, και εδώ έχουμε και ένα μυστήριο που είπαμε στην προηγούμενη ομιλία μας. Το μυστήριο της γλώσσης. Πώς υπάρχουν αρχαιόθρης και ελληνίζοντες που επιτίθενται κατά της γλώσσης. Και πως το κίνημα της επανελληνίσεως δεν είναι κίνημα γλωσσικό. Αλλά και πως γεννήθηκε η ίδια ιδέα του δημοτικισμού και η φράση που πρέπει να μας απασχολήσει, που είναι βαθιά φιλοσοφική, είναι η γλώσσα που μιλάει ο λαός. Η γλώσσα που μιλάει ο λαός. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει κάτι πολύ απλό. Ο λαός αυτός δεν έχει προγόνους που μιλάνε μία γλώσσα. Δεν είναι ο λαός αυτός ο ταλαιπωρημένος, ο οποίος πέρασε περιπέτειες ιστορικές και πρέπει να τον τιμήσουμε, να τον στεφανώσουμε, επειδή έφτασε να μιλάει κάτι ράκι ελληνικά και δεν μιλούσε σκέτα τουρκικά, για να καταλαβαίνει και τι έλεγε ο Πασάς και δεν μιλούσε σκέτα σλαβικά, που είναι η ισχυρή γλώσσα, πολύ πιο εύκολη. Αντί να τον στεφανώσουμε, που διαιτήρησε το λαϊκό του πολιτισμό, μέσα στον οποίο είναι η λαϊκή γλώσσα, και να του δώσουμε να φορέσει πάλι τα ρούχα, τα ωραία, τα χρυσά, τα πορφυρά, λέμε ότι αυτά τα ράκι σου πηγαίνουν, είναι πολύ καλά. Λοιπόν, γιατί το λέμε? Διότι πίσω από αυτό υπάρχει μία ιδεολογία, σαφής, κοινωνικοπολιτική και ανθρωπολογική, η οποία λέει ότι, κύριε, εσύ
Δεν έχεις προγόνους Έλληνες. Είσαι ξεριζωμένοι πληθυσμοί όπου κάποιοι άνεμοι τους έφεραν σε αυτή τη γωνιά του κόσμου. Και εδώ έμαθες μια γλώσσα, λίγα ελληνικά, που τα άκουγες και στην εκκλησία αφού έγινες χιόμικρον, λέξεις άλλες, σλαβικές, αλβανικές, τουρκικές, αυτό είναι. Και αυτό το πράγμα θα καθίσουμε σε ένα γραφείο και θα το κάνουμε γλώσσα, όπως πήραν έτσι τέτοιες γλώσσες λαϊκές, οι οποίες δεν βγήκαν όμως από, δεν είναι από μινάρια μεγάλων γλωσσών. Είναι λαϊκές γλώσσες μόνες τους, όπως η γλώσσα της Φιλανδίας. Κάθισαν σε ένα γραφείο, πήραν τη γλώσσα την οποία ομιλούσαν οι χωρικοί στην Καρελία και της έδωσαν μία γραμματική. Πήραν και τους λαϊκούς μύθους, τους έγραψαν σε αυτή τη γλώσσα και το 19ο αιώνα, περί τα τέλη του, έγινε και το λαϊκό έπος Καλεβάλα. Όμως η ελληνική γλώσσα δεν είναι μια γλώσσα τέτοια. Μια γλώσσα που μιλάει ο λαός στη Φιλανδία ή στη Βοημία, όπως έγινε με τα τσεχικά, και να τις φτιάξουμε εμείς ένα γραφείο, μια γραμματική, παίρνοντας για υπόδειγμα τη γερμανική γλώσσα. Εδώ είναι μια γλώσσα η οποία ήδη υπάρχει, και όχι απλώς υπάρχει, αλλά έχει και τη σπουδαιότερα λογοτεχνία όλων των γλωσσών. Λοιπόν, πώς αυτοί που χαίρονται για την αρχαιότητα της ελληνικής δεν τη θέλουν κιόλας? Στο Βυζάντιο, τόσο το κατηγορούμε, η Αττική γλώσσα ήταν το Α και το Ω της παιδείας. Και η Άννα Κομνηνή προσπαθεί να μιμηθεί τον Θουκυδίδη. Εδώ γιατί όταν ακούει κάποιος τη λέξη Αττική γλώσσα αρχίζει να μελιθοβολεί, τι συμβαίνει? Συμβαίνει ότι υπόκειται αυτή η ιδεολογία, ότι η μεθασυνονθήλευμα δεν έχουμε σχέση με την ελληνική γλώσσα, καμία. Αυτή τη γλώσσα φτιάξαμε εμείς το Μεσαίωνα και αυτή τώρα κάθισε σε ένα γραφείο ο Τριανταφυλλίδης και έκανε τη γραμματική. Λοιπόν, αυτά δεν είναι εύκολο να τα καταλάβουμε. Είναι πολύ εύκολο να πλανηθούμε και έχουμε και ανθρώπους που δεν ήσαν αριστεροί. Ήσαν ελληνολάτρες, πεπλανήθησαν εδώ, όπως ο Ιων Δραγούμης, και η γραμματική του Τριανταφυλλίδη έγινε κατά παραγγελία από τον Ιωάννη Μεταξά, ο οποίος θεώρησε ότι θα ήταν μοντέρνο να μιλάμε στην δημοτική, διότι είναι δύσκολο να αντιληφθείς το τι σημαίνει αυτό. Βεβαίως είναι όλον και το επιχείρημα ότι έτσι ο αμαθής θα καταλάβει, διότι πολύ σύντομα η γλώσσα γίνεται μια νέα καθαρέρουσα, όπως σήμερα στην Ιταλία. Ο Δάντης έγραφε στη γλώσσα των Βαρκάριδων, όμως σήμερα κανείς δεν καταλαβαίνει τη γλώσσα του Δάντη. Και είναι και αστείο να λέμε ότι θα καταλάβω καλύτερα τι σημαίνει δυναμικών στον ηλεκτρισμό, αν του κόψω το νι. Ή τι σημαίνει μήνυσης, αν την κάνω η μήνυση της μήνυσης. Είναι αστείο να το λέμε. Λοιπόν, έτσι αυτό είναι το γλωσσικό ζήτημα, το οποίο είναι καθαρά ιδεολογικό και χτυπάει την καρδιά του ελληνισμού.
είναι η βιολογική του συνέχεια. Αν δεν την έχουμε αυτή, αδίκως συζητούμε για οτιδήποτε. Μπορούμε να πάμε να καθίσουμε και στην Αμερική και στη Νέα Ζηλανδία που έχουμε και φίλους ακόμη καλύτερα. Λοιπόν, ο τεμαχισμός συναφώς είναι ο τεμαχισμός της ιστορικής συνεχείας. Δεν είναι δυνατόν σήμερα ένας Αιγύπτιος να ισχυριστεί ότι έχει σχέση με τους αρχαίους Αιγυπτίους. Και δεν χρειάζεται να εξετάσουμε την ανθρωπολογία του, διότι επειδή έγινε μωαμεθανός, διεκόπη η ιστορική του συνέχεια και απέκτησε και συνείδηση μωαμεθανική. Συνείδηση. Εδώ, στην Ελλάδα, δεν συνέβη ποτέ κάτι τέτοιο. Οι εχθροί του ελληνισμού θέλουν να τεμαχίζουν την ελληνική ιστορία. Είναι με τη βιολογική ενότητα τελείωσαν. Όποιος τολμάει να το πει και μιλάει για το DNA, τον εξοδώνουν μια και έξω, διότι λένε ότι είναι μοναρχοφασίστας. Και άλλα ανάλογα. Λοιπόν, η ιστορική συνέχεια, τη χτυπούν συνέχεια. Γι' αυτό βλέπουμε και στα ίδια τα βιβλία. Λέει «Φερρυπίν Ρωμιοκρατία». Συγγνώμη. Γιατί δεν λένε και «Μακεδονοκρατία»? Γιατί δεν λένε και «Αθηναιοκρατία»? Όπως είπαμε, δια την ιστορία του ελληνικού πολιτισμού, συνεπώς και εξωτερικότερες δυνάμεις, όταν έρθει η μεγαλοπολιτική εποχή, προσπαθούν να ιδρύσουν, είναι ανάγκη, το οικουμενικό κράτος. Απέτυχαν οι Μακεδόνες, είναι μια εξωτερικότερη δύναμη που μπήκε στον ελληνικό πολιτισμό πολύ αργά, όπως ξέρουμε. Και γι' αυτό δεν μπορούσε και να τους κάνει αποδεκτούς η ελίτ των Αθηνών. Κατόπιν, απέτυχαν οι ελληνιστικοί ηγεμόνες και επέτυχε η Ρώμη, που είναι εξωτερικότερον ακόμη μέλος του πολιτισμού, και έτσι ο ιδρυτής του Οικουμενικού Κράτους, που έδωσε 300 χρόνια ζωή στην ελληνικό πολιτισμό, είναι ο Αύγουστος. Κατόπιν, άλλα έθνη, νεότερα ακόμη, νεότερα στην εισδοχή στον πολιτισμό εννοώ, εισήλθαν στον ελληνικό πολιτισμό, όπως οι Γαλάτες. Και κατά τα τέλη του Δευτέρου, του Δευτέρου προς Τρίτο αιώνα, η Γαλατεία έμεινε μόνη της λόγω των συνθηκών, είχε μεγάλη ζωτικότητα, ήταν πλήρως εντός του ελληνικού πολιτισμού, και εάν ή το λίγο διαφορετική η ιστορία, μπορεί ο ελληνικός πολιτισμός να αποκτούσε και πρωτεύουσα το Παρίσι. Δεν θα χρειαζόταν να ταξιδεύουμε για να δούμε την Τρόη. Θα ήμασταν και εμείς εκεί. Λοιπόν, το Βυζάντιο. Εδώ η προσπάθεια του τεμαχισμού της ελληνικής ιστορίας χτυπάει κόκκινο, που λέει και ο λαός. Το Βυζάντιο έχει μία θεοκρατία χριστιανική. Όπως σήμερα έχουμε μία θεοκρατία χριστιανική. Επίσης, το Βυζάντιο έχει μία ιδεολογία επικαθημένη που προσπαθεί να την επιβάλλει, που είναι η χριστιανική ιδεολογία. Όπως σήμερα έχουμε μία ιδεολογία επικαθημένη πάνω στην κοινωνία, που είναι η ιδεολογία του κομμουνισμού, αριστερισμού, μαρξισμού.
κάτω από αυτή την ιδεολογία υπάρχει ο λαός. Ο λαός έχασε ποτέ την ιδεολογία του, έγινε συνειδητά χριστιανός, όπως ο Αιγύπτιος έγινε συνειδητά Μωαμεθανός? Απάντησης, όχι, ποτέ. Ο λαϊκός πολιτισμός δεν έχει καμία σχέση με τον χριστιανισμό. Το έχουμε αναλύσει σε μυριάδες σελίδες, αλλά είναι και απλό να το καταλάβει ο καθής. Μπορείτε να αγοράσετε το κόρπους των δημοτικών τραγουδιών. Διαβάστε το μόνοι σας, σαν να ήρθατε από άλλο πλανήτη. Βλέπετε μέσα μία λέξη χριστιανική? Ούτε μία λέξη. Ούτε μία λέξη. Αντιθέτως βγαίνει η καθαρά παγανιστική κοσμοθέαση. Δείτε τα έθιμα, τα βασικά, του θανάτου, του γάμου. Υπάρχει τίποτε χριστιανικό? Όχι. Έως τώρα που μας έφαγε η αστικοποίηση ήταν τα ίδια τα ομοιρικά, ακριβώς. Το μόνο που μπορούσαν να προσθέσουν οι χριστιανοί είναι ότι πάει και στην εκκλησία το ζεύγος ή ο νεκρός. Τίποτε άλλο. Και αυτό μόνο τώρα. Στα μέρη τα δικά μας παντρευόντουσαν στο σπίτι τους. Λοιπόν, το μεσαιωνικό μυθιστόρημα έχει χριστιανικά στοιχεία? Ούτε ένα. Διαβάστε τον Ερωτόκριτο. Θα βρείτε χριστιανικά στοιχεία? Ούτε ένα. Λοιπόν, και ούτω καθεξής. Αντιθέτως, ο λαός επιβάλλει στον χριστιανισμό την δική του, τη λαϊκή μυθολογία. Και έτσι και τις λαϊκές του προφητείες, και έτσι επηρεάζει και την ίδια την επικρατούσα θρησκεία. Και φτιάχνει κατά την αρέσκειά του τους βίους των λαϊκών Αγίων, όπως φέρει πίν τον μύθο του Αγίου Δημητρίου, που ακόμη και η Θεία Λειτουργία του, αν τη δείτε, μόνο χριστιανικά στοιχεία δεν έχει. Επίσης, το Βυζάντιο είχαν επιβληθεί ελληνικές αρετές. Η αρχαιογνωσία, η αττική γλώσσα, και αν δεν είχαν συμβεί πάλι ορισμένα ατυχήματα, η ελληνική αναγέννηση των παλαιολόγων τα είχε συμβεί πολύ νωρίτερα από την εποχή του Ρωμανού Διογέννη, όπου ο ψηλός κατ' εντολή του αυτοκράτορος και της αυτοκρατήρας είχε δημιουργήσει και ένα και μία συλλογή, ανθολογία ελληνικών έργων. Λοιπόν, αυτή είναι η ιστορία. Δεν υπάρχει διακοπή. Κατόπιν πάμε στο νεοελληνικό κράτος, όπου το βλέπουν επίσης σαν μια διακοπή και λένε ότι το νεοελληνικό κράτος δεν είναι ελληνικό, γιατί έχει μια άλλη επικρατούσα θρησκεία. Συγγνώμη, το νεοελληνικό κράτος ή το πλήρες ελληνικό, και το κατηγορούν για την ελληνικότητά του. Λέει είναι πολύ κακή αντιβασιλεία και ο βασιλεύς Όθων, διότι έκανε το σχολείο να είναι αρχαιογνωστικό. Τι τους ενοχλεί που το σχολείο ήταν αρχαιογνωστικό? Αν το σχολείο το είχε κάνει ναψιστικό, θα ενοχλούν το? Όχι. Όχι. Λοιπόν, αυτή είναι και η έννοια της υβριστικής λέξεως που οι καθηγητές μας έλεγαν και στο γυμνάσιο, σαν ανθέλινες. Λέει προγονολατρία, προγονοπληξία. Γιατί κατηγόρησε κανείς ποτέ κάποιον χριστιανό γιατί διαβάζει την Αγία Γραφή? Γιατί με κατηγορεί που διαβάζω το Θεοκλητίδιο?
αν δεν είμαι μαρξιστής, το να κυκλοφορώ με το περιοδικό τα τετράδια του μαρξισμού, ότι δεν είναι αυτό, μη φοβάστε, στο χέρι, θα με θεωρούν όλοι πολύ σπουδαίο. Γιατί με θεωρούν προγονόπληκτο αν κυκλοφορώ έχοντας στο χέρι το ξενοφόντα. Λοιπόν, καταλαβαίνουμε όλοι τι κρύβεται πίσω από αυτό. Έτσι, όλοι αυτοί, οι οποίοι δεν δέχονται τη βιολογική ενότητα, την πολιτιστική ιστορική συνέχεια, δεν μπορούν να δεχθούν την ελληνική πατρίδα και φυσικό είναι, διότι η κοσμοπολιτική θρησκεία έχει τρεις βασικές αρχές. Ότι είναι η ίδια εθνισμός, γένος, ότι στερείται η γης δικής της και γι' αυτό επιθετικά προσιλητίζει. Περιμένει να προσιλητίζει και εμένα, εσάς, ο φίλος σας που είναι χριστιανός ή μαρξιστής ή οτιδήποτε άλλο. Και δεν μπορεί να δεχτεί ως κοσμοπολιτική που είναι την έννοια της ιερότητος της γεωγραφικής βάσεως. Ήδη την έχει αποδομήσει, που λένε. Ήδη δεν έχει νόημα και δεν τη δέχεται. Γι' αυτό και στην αποιεροποιημένη αυτή γη κάλλιστα μπορεί να δέχεται τον έπικο, τον λαθρομετανάστη και κάλλιστα να είναι αντιρατσιστής. Λοιπόν, έχοντας εξηγήσει αυτά τα πράγματα, ας δούμε λίγο τη δεύτερη κατάσταση, αυτή που λένε ότι υπάρχει η ελληνική κοσμοθέαση, αλλά ως ιδέα. Δεν είναι δηλαδή μια οντότης απτή βιολογική, ιστορική, γεωγραφική και κρατική, αλλά είναι μία ιδέα. Κάνοντας μία πρόχειρη στατιστική, είδα ότι το 90% των ελληνιζόντων πιστεύουν αυτό. Συμφωνεί. Λοιπόν, τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Ότι μεταβάλλεται η αρχαιοθρησκεία σε μία κοσμοπολιτική θρησκεία που δεν έχει καμία σχέση πλέον με τον ελληνισμό. Μία κοσμοπολιτική θρησκεία στην οποία μπορεί να προσιλητιστεί ο καθής. Ας δούμε κάτι ουσιαστικό. Είναι δυνατόν αυτό να γίνει? Απάντησης. Ακόμη κι αν το θέλω, δεν είναι δυνατόν να γίνει, διότι η ελληνική θρησκεία ως απόσταγμα του ελληνικού πολιτισμού, ως απόσταγμα του ελληνικού πολιτισμού, είναι εξόχως πολύπλοκη, λεπτομερής, έχει λεπτές έννοιες που μπορεί να τις αντιλαμβάνεται και να του αρέσουν μόνο όποιος έχει την φυλετική ιδιοσυστασία και το φυλετικό ασυνείδητο. Φυλετική ιδιοσυστασία τι σημαίνει? Σημαίνει ότι στο πακέτο το πολιτιστικό που ο κόσμος των ιδεών δίδει είναι πράγματα
που συνδέονται με την φυλετική ιδιαίτερη ζωολογικού είδους. Γι' αυτό, όσο κι αν είμαστε φιλοκινέζοι, δεν μπορούμε να αντιληφθούμε την κινέζικη αρχιτεκτονική. Πολλό περισσότερο την κινέζικη κουζίνα. Δεν χρειάζεται να το λεπτολογούμε. Τι σημαίνει φυλετικό ασυνείδητο? Το φυλετικό ασυνείδητο το δέχεται η επιστήμη, γιατί δεν μπορεί να πράξει αλλέως. Όμως, δεν το εξηγεί διόλου. Εμείς μπορούμε να το εξηγήσουμε. Φυλετικό ασυνείδητο είναι όλες αυτές οι ιδέες που προέρχονται εκ του ότι έχουμε όλοι πολλές μετεμψυχώσεις εδώ, σε αυτή την ταλέπορη χώρα, σε αυτό το πολιτισμό. Επομένως, όταν εγώ λέω τη λέξη «οι Τούρκοι», την ακούτε και έχετε κατά νου την ίδια εικόνα που έχω και εγώ. Συνεννοούμεθα. Αν όμως εσείς είστε αλλοεθνείς, Ελβετός, Βορειοευρωπαίος, Άγγλος και πω την λέξη Τούρκοι, εσείς έχετε στο μυαλό σας κάτι τελείως διαφορετικό, μια τελείως άλλη εικόνα. Δεν συνεννοούμεθα, παρά μόνον τελείως επιφανειακά. Λοιπόν, το φυλετικό ασυνείδητο είναι αυτό το οποίο μπορεί να μας κάνει να ομιλούμε και με το πιο αγράμματο Έλληνα και να συνεννοούμεθα. Να καταλαβαίνει όταν του λέω «ξέρεις οι Τούρκοι» τι εννοώ με αυτή τη λέξη. Λοιπόν, το φυλετικό ασυνείδητο είναι αυτό που έχει ζυμώσει και την ψυχή του Έλληνα με τα δημιουργήματα της κλασικής εποχής και άνθρωποι που δεν έχουν διόλου πνευματικότητα μου έχουν πει ότι τους αρέσει πολύ να ακούνε αρχαία ελληνικά. Τους αρέσει πολύ να βλέπουν το κλασικό κτίριο. Τους αρέσει πολύ να βλέπουν το κλασικό γλυπτό. Λοιπόν, το φυλετικό ασυνείδητο είναι απαραίτητο για να μπορέσεις να συνεχίσεις, να κάνεις προσπάθεια να συνεχίσεις τον πολιτισμό. Λοιπόν, σαν κοσμοπολιτική θρησκεία δεν μπορεί να υπάρξει η ελληνική θρησκεία. Οι κοσμοπολιτικές θρησκείες γιατί μπορούν να υπάρξουν? Διότι είναι κατά κύριον λόγον εξουσιαστικοί μηχανισμοί και πολύ λίγο θρησκείες και ιδεολογίες. Και γι' αυτό δεν έχουν σκέψη, έχουν τις κατηγορικές προσταγές που είναι απλές και μπορεί να τις στηρεί ο καθής. Λέει Φέρι Πίνς, είσαι καλή χριστιανή επειδή δεν θα τρως λάδι τη Σαρακοστή. Λέει, είστε καλοί μαμεθανοί, επειδή στο Ραμαζάνι δεν θα πίνετε νερό, κοκακόλα και σπράιτ. Λοιπόν, απλή εντολή, προσπαθείτε να την τηρήσετε. Λίγο δύσκολο. Βέβαια. Μου είχε πει ένας κύριος το εξής. Ένας φίλος του στο Κάιρο
δούλευε σε ένα ξενοδοχείο και στο υπόγειο που ήταν η κουζίνα και έπινε μία κοκακόλα και τον είδε ο ιεροφύλαξ που περνάει με ένα μαστίγιο για να δει μήπως κανείς πίνει κάτι. Κατέβηκε κάτω και του είπε το εξής, λέει, έλα εδώ, έπινες κοκακόλα, εσύ είδα, όμως δεν θα σε τιμωρήσω αν δώσεις να πιω κι εγώ μια κοκακόλα. Γι' αυτός ο δυστυχής που είχε στεγνώσει το στοματάκι του είπε μια κοκακόλα. Βεβαίως, δεν χρειάζεται να κρίνουμε το τι είδους θρησκεία μπορεί να είναι αυτή που ασχολείται με το αν ήπιες μία κοκακόλα. Ναι, σκέψου. Να έλεγα εδώ, έλα εδώ, παιδί μου, με ενδιαφέρει πολύ εάν ερχόμενοι εδώ σταμάτησε στο Everest και ήπιες μία κοκακόλα. Για πες μου να το καταγράψω. Αυτό που μας φαίνεται αστείο και γελάμε, όταν το ακούμε πολλές φορές και το λέει το παλάτι, τότε μας φαίνεται πολύ σοβαρό. Λοιπόν, είναι έτσι. Δεν μπορεί λοιπόν με κανέναν τρόπο να γίνει κοσμοπολιτική θρησκεία. Και αυτό, και όλοι αυτοί οι αρχαιόθρησκοι, εθνικοί, τέτοιοι άλλοι παραλλοί, οι οποίοι έχουν την αρχαιοθρησκεία ως κοσμοπολιτική θρησκεία, στην πραγματικότητα έχουν μία αποψηλωμένη θρησκεία. Γι' αυτό δεν δέχονται ότι είναι θρησκευτικό, ότι οι θεοί είναι προσωπικότητες, ότι στους θεούς αποδίδουμε θεία λατρεία ουσιαστική, ότι μιλάμε μαζί τους, ότι προσευχόμεθα, ότι τους προσκυνούμε. Γι' αυτό πέφτουν επάνω και λιθοβολούν και λέει οι Έλληνες δεν προσκυνούν τους θεούς. Εδώ υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα. Η προσκύνηση ενοχλεί το εγώ. Λοιπόν, και επειδή είναι κοσμοπολιτική θρησκεία, η αρχαιόθρησκοι αυτοί αρνούνται φυσικά την βιολογική συνέχεια. Το DNA είναι το κόκκινο πανί για αυτούς, ό,τι πρέπει. Αρνούνται την ιστορική συνέχεια. Αυτό είναι μια κυρία εθνή τους. Αρνούνται την έννοια της γεωγραφίας φυσικά, αφού οι ίδιοι δέχονται ότι Έλλην είναι αυτός που έχει το ελληνικό έθος, τι είναι αυτό ακριβώς, δεν ξέρω τη λέξη, εννοείται κάποιο πακέτο, αόριστο, και επίσης, προσοχή εδώ, απορρίπτουν την έννοια του ελληνικού κράτους. Γι' αυτό βλέπουμε να ρίχνουν συστηματικούς μύδρους εναντίον του ελληνικού κράτους και να λένε ότι δεν το δέχονται. Αντιθέτως, αισθάνονται ενότητα με τους ανά τον κόσμο και την Ευρώπη παγανιστές. Ομολογούν πίστη στο δικό τους παγανιστικό κράτος. Και έτσι μπορούν όχι μόνο να είναι αντιρατσιστές, αλλά και υπέρμαχοι του επικισμού, διότι λέγουν το εξής. Έχω την κοσμοπολιτική θρησκεία αρχαιόθρησκος. Είναι άρα εχθρός μου, η αδελφή μου που είναι χιόμικρον. Όμως εδώ ο λαθρομετανάστης, ο Μωαμεθανός, είναι Μωαμεθανός που κατά τη γνώμη μου ο Μωαμεθανισμός δεν κατέστρεψε τόσο την ελληνική θρησκεία όσο ο χριστιανισμός. Επομένως, οι Μωαμεθανοί λαθρομετανάστες καλύτεροι από τους συγγενείς μου. Είναι μια λογική επιχειρηματολογία στο πλαίσιο της κοσμοπολιτικής θρησκείας, η οποία και επιχειρεί να καταστρέψει την βάση της. Και αυτό, εδώ προσοχή. Προσοχή. Λέμε ότι το
νεοελληνικό κράτος είναι κακό. Είναι χριστιανικό, είναι δεν ξέρω τι άλλο, έχει πολλά κακά. Όμως, εμείς δεν είμαστε κάτι διαφορετικό. Εμείς είμαστε Έλληνες του ελληνικού κράτους και θεωρούμε τον εαυτό μας ότι έχουμε την πιο σωστή ιδεολογία από τους άλλους. Δεν επιδιώκουμε την καταστροφή του ελληνικού κράτους, επιδιώκουμε την διόρθωσή του. Την διόρθωσή του. Και είναι περίεργο το πώς ομιλούν με αυτόν τον αρνητισμό και δια την καταστροφή του. Εδώ ερωτώ και λέω, ξέρετε, πώς εξηγείται το περίεργο ότι όταν εισέβαλε η Γερμανία στη Σοβιετική Ένωση δεν ξεσηκώθηκαν οι Ρώσοι κατά του Στάλιν. Μπορεί να ήταν και λίγο πιο κακός από ότι είναι των ελληνικών κράτων. Μπορεί, λέω. Και λέει, κοίταξε, όταν υπάρχει ο εξωτερικός εχθρός, δεν συζητάμε αν πώς είναι η διοίκηση του κράτους. Φυσικό είναι. Λοιπόν, δύο διαφορετικές λογικές. Έτσι εξηγείται όλα αυτά τα περίεργα. Και αυτή η περίεργη αντίληψη, η αρχαιοθρησκεία ως κοσμοπολιτική θρησκεία, έχει ένα μεγάλο πλεονέκτημα. Ότι επαναλαμβάνει και συντάσσεται τις ιδρυτικές αρχές του μεταπολεμικού κόσμου. Λοιπόν, τελειώνοντας με αυτό, ας δούμε τώρα την συλλογική οντότητα ελληνική θρησκεία συνολικά. Είπαμε ότι η συλλογική οντότητα ελληνική θρησκεία είναι εμπρότης οντότητα φυσική. Αποτελείται από τους νυν υπάρχοντας Έλληνες. Εδώ μία παρένθεση για να διαλύσουμε μία άλλη κακοδοξία συναφή με την κοσμοπολιτικότητα της θρησκείας. Ναι. Λέει, Έλληνας είναι αυτός που μετέχει στην ελληνική παιδεία. Και εννοούν ότι πήγε στο δημόσιο σχολείο το ελληνικό ο Νεκρίδης. Δεν μιλάμε σοβαρά. Εμείς που λέμε ότι Έλλην είστε εσείς όπου έχετε την ελληνική καταγωγή και έχετε και τη δυνατότητα να μάθετε και δύο πραγματάκια του ελληνικού πολιτισμού. Εμείς βάζουμε τον πύχη πολύ χαμηλά. Αυτός που λέει Έλλην είναι αυτός που έχει την ελληνική παιδεία, αν πάρει αυτό το κριτήριο, ο πύχης είναι τόσο ψηλά που σήμερα δεν υπάρχει ούτε ένα άτομο σε όλη την Ιφίλιο που να μπορέσει να το πέρασει. Δεν υπάρχει σήμερα ούτε ένα άτομο που να έχει την ελληνική παιδεία. Τελεία και πάρα. Είναι ένα ιδεώδες που δεν ξέρω πότε θα μπορέσουμε να το φτάσουμε και να μπορούμε να σκεπτόμεθα και εμείς όπως οι κλασικοί και να διαβάζουμε την τραγωδία, την κωμωδία, την ιστορία του Θουκυδίδη και να τον καταλαβαίνουμε πραγματικά. Λοιπόν, γι' αυτό είναι μία μεγάλη, μεγάλη ανοησία. Λοιπόν, είναι αυτή η φυσική οντότητα. Όμως, εκτός από αυτό, έχει πραγματική ψυχική υπόσταση.
Και το πρώτο που είπαμε για την ψυχική της υπόσταση ήδη είναι το φιλετικό ασυνείδητο. Όμως, ακριβώς πέραν τούτου, προσοχή εδώ, από τις σκέψεις και τις ενέργειες των Ελλήνων, η ελληνική πατρίδα, η συλλογική οντότητα, έχει καταστεί πλέον οντότης εθερική. Το όντι υπάρχουσα και αφεαυτής ζώστη. Εθερική σκεπτομορφική οντότητα. Υπάρχει και ζει αφεαυτής. Και περιλαμβάνει στους κόλπους της και πλειάδα ψυχών και οντοτήτων. Τι περιλαμβάνει η προσοχή εδώ? Πρώτον, περιλαμβάνει τις ψυχές των νυν ζώντων Ελλήνων. Δεύτερον, περιλαμβάνει τις ψυχές των άρτη τεθνεώτων, όπου όπως οι χριστιανοί και οι Εβραίοι λένε ότι πηγαίνουν στους κόλπους Αβραάμ, πηγαίνουν στους λιμώνες της Περσεφόνης. Είναι πραγματικό και κυριολεκτικό, όπως θα το δούμε όταν ομιλήσουμε για τα περιθανάτια ψυχικά φαινόμενα και για τα έντυπα. Λοιπόν, τέταρτον, περιλαμβάνει την Θεία Οντότητα που λέμε ο Θεός της Ελλάδος. Τι σημαίνει αυτό? Είναι ένας Θεός ο οποίος εφορεύει και φροντίζει τον Ελληνισμό. Όπως υπάρχει ένας Θεός που φροντίζει την Παλαιά Κίνα, δεν ξέρω σήμερα αν υπάρχει, και αυτή η τόπη κατεξοχήν λατρευωμένη Θεία Οντότητα. Είναι ο Θεός Ουρανός, όπου έχουμε το περίοπτο που έχουμε περιγράψει, τέμενος του Θεού Ουρανού στο Πεκίνο και στον βωμό του Θεού Ουρανού ανέβαινε ο Αυτοκράτο, ο οποίος συνομιλούσε μαζί του. Διότι ποιος θα συνομιλήσει στον βωμό με τον Θεό? Αυτός που θεωρούμε καλύτερο από μας. Οπότε, πράγματι είμαι Υιός του Θεού Ουρανού και κατά κυριολεξία Υιός του Θεού Ουρανού, διότι ευελπιστούμε ότι αύριο ο Αυτοκράτορ αποθεωθείς μία ημέρα θα καταλάβει αυτός αυτό το αξίωμα και θα γίνει ο ίδιος Θεός Ουρανός. Όπως όταν λέμε Υιός του Απόλλωνος, εννοούμε ότι ο άνθρωπος αυτός απεθεώθη σε ένα μυστήριο όπου προείδρευε ο Θεός Απόλλων. Και είναι όμως και ουσιαστικό, διότι ευελπιστούμε ότι κάποτε ο Πυθαγόρας, Φερυπή, λέμε το Υιός Απόλλωνος, κάποτε αυτός θα καταλάβει και το αξίωμα Απόλλων. Διότι είναι δηλαδή Υιός κατά κυριολεξία. Θα κληρονομήσει τη θέση του Πατέρα. Γι' αυτό Αυτοκράτορ είναι κατά κυριολεξία Υιός του Θεού Ουρανού. Βεβαίως ο Θεός της Ελλάδος δεν είναι απλώς μία Θεία Οντότης, αλλά είναι μία ολόκληρη Θεία Συνοδεία και Ακολουθία, που είναι οι διάφοροι Θεοί, οι οποίοι εμψυχώνουν όλη την ελληνική πατρίδα. Όπως οι Θεοί των Ποταμών, ο Θεός Αχελώρος, που είναι ένας μεγάλος Θεός. Και ούτω καθεξής. Και βεβαίως, όσο ερευνούμε, θα βρούμε και άλλες Θείες Οντότητες, όπως
στην αυτοκρατορική λατρεία λατρεύεται κατ' εξοχή το δαιμόνιο και η τύχη του αυτοκράτορος. Σήμερα πρέπει να λέμε του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, για να μην φαινόμεθα παροχημένοι, η οποία εμπνέει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Πώς έχουμε το δαιμόνιο του Σωκράτους, έτσι. Και η τύχη του αυτοκράτορος είναι η θεότηση, η οποία φροντίζει να είναι θετικές για αυτόν οι συντυχίες. Όλο αυτό το σύνολο είναι η συνολική, η συλλογική οντότης, η ελληνική πατρίδα, η οποία είναι το πιο σωστό και πρώτο αντικείμενο θείας λατρείας. Αυτό δεν είναι πρωτοτυπία. Αντιθέτως, στην κλασική κοινωνία αυτό επαναλαμβάνεται συνέχεια. Και πρώτης αυτοκρατορικής Ρώμης είχαμε την λατρεία της θεάς Ρώμης, που είναι ακριβώς αυτό. Η λατρεία βεβαίως της οποίας πλέον ως του θεού της αυτοκρατορίας ολοκλήρου εσυνεχίστη έντονος έως και το τέλος της υστέρας αρχαιότητος, και είχαμε πει, όπως θυμάστε, ότι συνεχώς λαμβάνονται άδειες από τις πόλεις της Μικράς Ασίας για την ίδρυση της λατρείας της θεάς Ρώμης και το ποιοι ήταν οι αρχιερείς. Όπως στην Αθήνα είχαμε τη λατρεία του Δήμου και έχουμε τον βωμό του Δήμου και των Μουσών, ο οποίος είναι το περίοπτος στην αγορά των Αθηνών και φαίνεται από παντού, είχε μία σειρά από πολλά και ψηλά σκαλιά που ανέβαινε τον λόφο που είναι κτισμένο των θυσίων από τη βορεία πλευρά και στην κορυφή το βωμός. Ήταν δηλαδή το πιο περίοπτο σημείο της αγοράς. Σήμερα δεν υπάρχει, διότι περνώντας ο ηλεκτρικός κατέστρεψε τα σκαλιά και τον βωμό τον ξεκουλήσαμε και θα τον δείτε που είναι στο Αρχαιολογικό Μουσείο, στο λόμπι που είναι οι σκάλες για τον Άνω Όρο. Επομένως, δεν λέμε τίποτε πρωτότυπο. Και φτάνουμε έτσι και στον ουσιαστικό ορισμό του Έλληνος. Για να κλείσουμε οριστικά το θέμα ποιος είναι Έλληνος. Όπως έχουμε δει πολλές φορές, ο εθνισμός τελικά είναι ζήτημα της θελήσεως. Δηλαδή μπορεί εσείς να έχετε την ελληνική βάση, να είστε Έλλην κατά βάση, να είστε Έλλην το γένος, όμως η θέλησή σας να είστε νεωτερικός, κοσμοπολίτης, φιλελεύθερος, μαρξιστής, ό,τι θέλετε. Δεν είστε πλέον Έλληνα. Να είστε οπαδός της σύγχρονης ατομοκεντρικής κοινωνίας, της θρησκείας της νεωτερικότητος. Δεν είστε Έλληνα. Ποιος είναι Έλληνα, λένε πολλοί, υπάρχει το ελληνόμετρο. Ναι, υπάρχει. Και είναι απλούστατο. Και είναι το εξής. Έλλην είναι όποιος έχει κορώνα στο κεφάλι του την συλλογική οντότητα ελληνική πατρίδα. Όποιος δεν πιστεύει στην ατομοκεντρική κοινωνία, αλλά πάνω από αυτήν τοποθετεί ως αυθέντη και κύριο του εαυτού του και της πολιτείας την συλλογική οντότητα ελληνική πατρίδα. Όποιος δεν είναι, όποιος δεν το κάνει αυτό, δεν είναι Έλλην. Γιατί δεν θέλει να είναι.
από εδώ παρελκύονται και πρακτικά πολλά πράγματα. Ποιο είναι το πρώτον υπηρετούμενον αγαθόν του κράτους? Το πρώτον υπηρετούμενον αγαθόν του κράτους δεν είναι το ατομοκεντρικό, το καλός έχει των πολιτών, η ευτυχία των πολιτών. Είναι η ευτυχία της συλλογικής οντότητας ελληνική πατρίδα, που είναι μια υψηλή στήλη που πηγαίνει από τη γη προς τον ουρανό και προς το μέλλον. Και αυτή η φέτα που είναι σήμερα ο νυν ζων ελληνισμός δεν έχει κανένα δικαίωμα και αντιθέτως έχει ένα πολύ σημαντικό καθήκον. Να μην κόψει οριζόντια αυτή την στήλη, αυτό το μεγάλο δέντρο, αλλά να κρατήσει την συνοχή του. Είδα στην τηλεόραση ένα πρωινό τυχαίως που είχαν ανεβάσει στην Ακρόπολη ένα πανό οι Σιριζέοι και ήταν ένας νέος Σιριζέος και έλεγε: υπάρχει τίποτε πιο ιερό από τη ζωή των νέων ανθρώπων? Έκλεισα την τηλεόραση γιατί ξέρω ότι άλλοι θα του λέγαν βλακίες. Η απάντηση το μία, ναι, το καλό έχει να αυτού του βράχου, για τον οποίο αξίζει πολλές γενναίες νέων ανθρώπων, αν χρειαστεί, να θυσιαστούν. Αντιθέτως, η ζωή των νέων ανθρώπων ως φελάχη, ως ανεμομαζώματα, χωρίς συμμετοχή στον ελληνικό πολιτισμό, διότι αν δεν έχουμε τον ελληνικό πολιτισμό, δεν έχουμε και τη συλλογική οντότητα ελληνική πατρίδα. Γι' αυτό είπαμε για την πολιτιστική ιστορική συνέχεια, νόημα δεν έχουν. Νόημα δεν έχουν κανένα. Θα είναι θλιβερές οντότητες στους τέσσερις ανέμους. Αλλά κι αν τελαπορηθούν πολλές γενναίες νέων για την ελληνική πατρίδα, θα είναι ευτυχείς στην ταλαιπωρία τους, γιατί θα τους φωτίζει το ιδανικό. Και θα είναι πανευτυχείς. Θα τρώνε φτωχικά και δεν θα τρώνε πλούσια. Ενώ αλλιώς θα είναι θλιβεροί οι μικροέδες που μπορεί να τρώνε και καλύτερα. Λοιπόν, επίσης, αντιλαμβανόμενοι την έννοια της οντότητος ελληνική πατρίδα, συνάγουμε και το πώς πρέπει να είναι ένα σωστό ελληνικό κράτος, να είναι να διαλυθεί, να είναι σωστό, το οποίο οφείλει να είναι προνεωτερικό και να διακηρύσει ότι είναι το κράτος της ελληνικής πατρίδος. Όπως ο κύριος Νετανιάχου λέει ότι το Ισραήλ είναι το κράτος του Εβραϊσμού. Δεν λέμε καινούργια πράγματα, λέμε αυτά που ακολουθούν και τα άλλα μοντέρνα κράτη. Λοιπόν, έχοντας τελειώσει αυτό το θέμα, το τόσο σημαντικό, όποιος δεν το καταλαβαίνει, δεν μπορεί να καταπολεμήσει τα περίεργα φαινόμενα που βλέπει γύρω του, στον επόμενη ομιλία μας θα μπούμε στο θέμα της ελληνικής θεολογίας και των πρώτων αρχών. Ευχαριστώ πολύ.